Το 5,8 ήταν το πρώτο μέγεθος. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αναθεωρημένο μέγεθος είναι 6. 6 και όχι 5,8 ήταν τα Ρίχτερ που συντάραξαν το νησί και άφησαν πίσω τους κοινικό χάος με ένα νεκρό, βιβλικές καταστροφές και εκατοντάδες άστεγους. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και την Κατερίνα Σαλαπάτα, ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών και Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός αναφορικά με το τελικό μέγεθος του σεισμού της Δευτέρας. Το αστεροσκοπείο Αθηνών την ώρα που έγινε ο σεισμός και είναι ο θεσμοθετημένος φορέας για τις ανακοινώσεις του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου έβγαλε εκείνη τη στιγμή ένα μέγεθος 5,8. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι είναι μέγεθος 6. Τα κανάλια και εφημερίδες έχουν μείνει στο 5,8. Το γιατί το κάνουνε, γιατί δεν έχουν τη γνώση με να επικαιροποιήσουν. Με αλλά οφείλω να το πω αυτό. Και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ για 5,8 μιλάει. Λάθος του πρόεδρου του ΟΑΣΠ. Το μέγεθος του σεισμού είναι 6. Τελεία. Τελεία. Αναλύοντας τη σφοδρότητα της εδαφικής σεισμικής κίνησης, ο κύριος Παπαϊωάννου εξήγησε πως οι κατασκευές εκτινάχθηκαν με μια δύναμη της τάξεως του 80% του βάρους τους. Οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν εξαιρετικά μεγάλες και τουλάχιστον 2 με 3 φορές μεγαλύτερες από το σεισμό του 86 στην Καλαμάτα. Εκτίμησε πως η μετασεισμική ακολουθία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον για 2 μήνες και κάλεσε τους πληγέντες να μην εφησυχάζουν. Κόσμος, αν λοιπόν υπάρξει μια περίοδος 2-3 ημερών, δεν πρέπει να ξεθαρέψει και να πει «Α, το κακό πέρασε, τώρα μπορώ να πάω σπίτι μου, μπορώ να πάω και να τακτοποιήσω τα ρούχα μου μέσα στο σπίτι, να μείνω με τις ώρες». Όχι! Προσοχή! Η μετασεισμική δραστηριότητα σίγουρα θα κρατήσει περίπου γύρω στον 1,5 με 2 μήνες. Σε αυτούς τους μήνες δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε και από ένα 4,5 ή ένα 5 ανά εβδομάδα, αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί ανά πάσα στιγμή ένα γεγονός και να υπάρχουν δυσάρεστες επιπτώσεις. Προσοχή!